Από τη σελίδα 671, σελίδα 671, είναι από το βιβλίο Ιερεμίας, σελίδα 671, Ιερεμίας, β' κεφάλαιο. Δεύτερο κεφάλαιο από το βιβλίο του Ιερεμίας, στη σελίδα 671. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, είπαγε και βόησον εις τα ότα της Ιερουσαλήμ λέγον, ούτω λέγει Κύριος, ενθυμούμε περισσού την προσέ ευμένη άν μου εν την νεότητή σου, την αγάπη της νυμφεύσεώς σου ότε με οικολούθης εν τη ερήμο εν γη Ασπάρτο. Ο Ισραήλ το Άγιος εις τον Κύριο να απαρχεί των γεννημάτων αυτού, πάντες οι κατατρώγοντες αυτών εις ανένοχοι, κακόν ήλθεν επ' αυτούς, λέει Κύριος. Ακούσατε τον λόγο του Κυρίου οίκος Ιακώβ και πάσε εσυγγένειε του οίκου Ισραήλ. Ούτω λέγει Κύριος, ποιαν αδικίαν έβρικαν εν εμοί οι πατέρες σας, ώστε απεμακρύνθησαν απ' εμού και περιεπάτησαν ο πίσω της ματαιότητος και ματαιώθησαν. Και δεν είπον που είναι ο Κύριος ο αναβιβάσας ημάς εκ γης Αιγύπτου, οδηγήσας ημάς δια της ερήμου, δια τόπου ερημίας και, χασμάτων, δια τόπου ανιδρίας και σκιάς θανάτου, δια τόπου των οποίων δεν επέρασεν και ού άνθρωπος και όπου άνθρωπος δεν κατόκισε, και σας εισήγαγον εις τόπον καρποφόρων, δια να τρώγετε τους καρπούς αυτού και τα αγαθά αυτού. Αφού όμως εισήλθετε, εμιάνατε τη γη μου και κατεστήσατε ευδέλιγμα την κληρονομία μου. Οι ιερείς δεν είπαν που είναι ο Κύριος και οι κρατούντες των νόμων δεν με γνώρισαν και οι ποιμένες εγίνοντο παραβάτε εναντίον μου και οι προφήτε προεβίτευον δια του Βάαλ και περιεπάτουν ο πίσω πραγμάτων ανωφελών. Δια τούτο έτη θέλω κριθεί με σας, λέει ο Κύριος, και με τους ιούς των ιών σας θέλω κριθεί. Διότι διάβητε εις τας νήσου των Κιτιαίων και ειδέτε, και επέμψατε εις Κιδάρ και παρατηρήσατε επιμελώς και ειδέτε αν εστάθη τι ούτων πράγμα. Ήλαξεν έθνος θεούς, αν και ούτι δεν είναι θεοί. Ο λαός μου όμως ήλαξε την δόξαν αυτού με πράγμα νοφελές. Εκπλάγητε ουρανίδια τούτο και φρίξατε. Συνταράχθητε σφόδρα, λέει Κύριος, διότι δύο κακά έπραξεν ο λαός μου. Εμέ εγκατέλειπον την πηγή των ζώντων υδάτων και έσκαψαν σε αυτούς λάκους, λάκους συντετριμένους ήτινες δε δύναται να κρατήσω συνείδωρ. Μήπως είναι δούλος ο Ισραήλ ή δούλος οικογενής, δια τι κατεστάθη λάφυρον. Αμήν. Ο Θεός παραπονιέται, απορεί, θαυμάζει, λυπάται καθώς βλέπει το λαό του, τα παιδιά του να έχουν γίνει λάφυρο, εχμάλωτοι σε γη ξένη, παρόλο που ο Θεός είναι ο Κύριος τους. Και με λύπη, θα έλεγα, στην καρδιά του ο Θεός απευθύνει το παράπονό του με τον Ιερεμία τον προφήτη προς το λαό του λέγοντας, θυμάμαι την νεότητά σου όταν ξεκίνησες, θυμάμαι την ευμένειά μου προσέ, θυμάμαι την αγάπη μου προσέ, γιατί με ακολουθούσες όπου πήγαινα. Με ακολουθούσες ακόμη και όταν σε οδηγούσα σε έρημο τόπο. Με ακολουθούσες όταν σε οδηγούσα ακόμη σε γη άσπαρτο. Με ακολουθούσες από κοντά, ακριβώς περπατούσες όπως εγώ περπάταγα. Όπου εγώ πήγαινα, εσύ με ακολουθούσες. Όπου σου έλεγα, εσύ πήγαινες. Ήσουνα πολύ κοντά μου.
Και γι' αυτό και εγώ ήμουνα πολύ κοντά σου. Και αυτή η σχέση μας ήταν σχέση εύνοιας, ευμένειας, αγάπης, χάρης, ελέους, αλλά και ευλογίας. Ήσουν ο ξεχωρισμένος λαός ο δικός μου. Έναν λαό είχα και αυτός ήσουν εσύ. Και εσύ είχες ένα Θεό και αυτός ήμουν εγώ. Μια απόλυτη σχέση ενότητας, πρόσωπο με πρόσωπο, ένας προς έναν. Ήσουν η απαρχή των γεννημάτων μου. Ό,τι το πιο δυνατό είχα στο έργο μου, ήσουν εσύ. Ό,τι το πιο πολύτιμο είχα, λέει ο Θεός, παραπονούμενος, στο έργο μου ήσουν εσύ. Ό,τι το πιο σημαντικό είχα, στο έργο μου ήσουν εσύ. Γι' αυτό και όποιος ερχότανε εναντίον σου, κακό έστελνα σε αυτόν, σε ελευθέρωνα και καλό έστελνα σε σένα. Θυμάμαι τις ωραίες μέρες, λέει ο Θεός, που πέρναγα εγώ όταν μ' ακολουθούσες και ζούσες εσύ όταν μ' ακολουθούσες. Ευτυχισμένος εσύ ο λαός μου, δοξασμένος εγώ ο Θεός σου. Πώς κατάντησες, εχμάλωτος, λάφυρο, δούλος, δούλος ανθρώπων, αλλογενών. Και ερμηνεύει, αδερφοί αγαπητοί, τώρα την αιτία των πραγμάτων. Γιατί ενώ με ακολουθούσες και ήσουν τόσο ευλογημένος, ξαφνικά άλλαξες πορεία και απομακρύνθηκες από μένα. Άρχισες να περπατάς όχι ακολουθώντας εμένα, αλλά ο πίσω ματαιότητος, ματαίων πραγμάτων, άχρηστων πραγμάτων, τα οποία εσύ διέκρινες και θεώρησες πολύ σημαντικά και τα ακολουθούσες. Και ενώ εγώ σε οδήγησα εν τέλει όταν με ακολουθούσες σε γη επαγγελία, σε γη ευλογία, σε τόπο καρποφόρο, σε τόπο ασφαλές, σε τόπο ευλογημένο, σε τόπο ένδοξο, και ήσουν η δόξα μου, γιατί εσύ απομακρύνθηκες ακολουθώντας άλλους και έγινες το όνειδός μου. Οι ιερείς σου που πήγαιναν μπροστά δεν είπαν ούτε για μια στιγμή πού είναι ο Κύριος, γιατί δεν είναι ανάμεσά μας. Δεν αναρωτήθηκαν, δεν εξεζήτησαν, δεν είπαν πού είναι ο Θεός που μας οδηγούσε, αλλά πήραν απόφαση αυτοί να οδηγούνε. Οι κρατούντες τον νόμο, το λόγο μου, παρόλο που δίδασκαν, ποτέ δεν με γνώρισαν, γιατί όπως λέει ο Απόστολος Ιωάννης κάτι και μ' αρέσει πάρα πολύ, «Εν τούτο γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμεν Αυτόν, εάν τας εντολάς Αυτού φυλάτωμεν». Δεν με γνώρισαν ποτέ. Έπαψαν να με ακολουθούνε, άφησαν τις εντολές μου και δεν αναρωτήθηκαν πού είναι ο Θεός, γιατί δεν ενεργεί, γιατί τον φωνάζουμε και δεν απαντάει. Και εξηγεί, αδερφοί αγαπητοί, να σας πω εγώ ποιο είναι το πρόβλημα. Δύο κακά κάνατε. Το ένα είναι πάψατε να με ακολουθείτε, με εγκαταλείψατε. Εγκαταλείψατε την πηγή των ζώντων υδάτων, που εκεί ξεδιψάγατε
εκεί παίρνατε δύναμη, εκεί αγιαζόσασταν, εκεί καθαριζόσασταν, εκεί γνωρίζατε εμένα και εγώ εγνώριζα εσάς, εκεί εμπιστευόσαστε εμένα και εγώ σας εμπιστευόμουν. Το πρώτο κακό, με εγκαταλείψατε εμένα την πηγή των ζώντων υδάτων. Και το δεύτερο πιο μεγάλο κακό, επειδή διψάτε, είπατε θα βρείτε μόνοι σας νερό και σκάψατε λάκους και μαζεύατε νερό, οι οποίοι όμως λάκοι ήταν τρύπιοι και το νερό βρώμικο, και νομίζατε ότι εσείς μπορείτε μόνοι σας να ξεδιψάσετε. Γι' αυτό γίνατε λάφυρο, γι' αυτό γίνατε εχμάλωτοι, γι' αυτό γίνατε όνειδος. Το όνειδος το δικό μου, αλλά και το όνειδος του κόσμου. Όπου περνάγατε, όταν με ακολουθούσατε, φόβος Θεού ήταν γύρω σας, σκορπάγατε γύρω σας. Τώρα που πάψατε να με ακολουθείτε, εσείς φοβάστε και εκεί που δεν υπάρχει φόβος. Και εκεί ακόμη που δεν υπάρχει φόβος, η καρδιά σας είναι γεμάτη από το φόβο. Χάσατε το φόβο το δικό μου, αλλά βρήκατε, ζήσατε και το φόβο του κόσμου. Θα κάνω μια μικρή διακοπή, μην μπαρκάρουμε παράνομα, γιατί αναγκάζουμε την αστυνομία και έρχεται και γράφει. Όταν λοιπόν πάψατε να με ακολουθείτε, έπαψα κι εγώ να σας ευλογώ. Και τώρα τι θα κάνουμε, και τώρα τι θα κάνετε, τι μπορούσα να κάνω εγώ και δεν το έκανα, τώρα τι θα κάνετε εσείς για να διορθωθούν τα πράγματα. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς για να διορθωθούν τα πράγματα. Ποιος θα μας το πει. Μας είπε γιατί. Γιατί προσεύχονταν και ο Θεός δεν τους απαντούσε. Τον έψαγναν και ο Θεός δεν ήταν εκεί. Ζητούσαν την πηγή των ζώντων υδάτων και έβρισκαν λάκους συντετριμένους. Αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπέρνουμε αυτό θερίζουμε. Και αν θέλεις να ξέρεις τι έχεις πήρει, δες το θερισμό σου. Και αν θέλεις να ξέρεις τι θα θερίσεις, δες τι σπέρνεις. Όμως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει γιατριά, υπάρχει γιατρός, υπάρχει φάρμακο, υπάρχει το αίμα του Ιησού Χριστού. Ένα πράγμα χρειαζόμαστε τώρα, ένα, να μετανοήσουμε. Αλλά το σημαντικό είναι να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό που πρέπει εξομολογούμενοι, μετανοούντες, να παρετήσουμε για να ελεηθούμε. Γιατί πολλές φορές δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε καταλάβει τι είναι αυτό που κάνουμε και λυπεί το Θεό. Άλλες φορές μέσα στην αυτοδικαίωσή μας θεωρούμε ότι ό,τι κάνουμε είναι σωστό και καλό. Και μάλιστα ισχυριζόμαστε και υψώνοντας τη φωνή μας ότι αυτό το οποίο κάνουμε ζώντας έτσι είναι αυτό που αρέσει το Θεό. Αντί λοιπόν να ψάξουμε να βρούμε τι είναι αυτό, αν υπάρχει κάτι που δεν αρέσει στο Θεό, πριν ακόμη έρθουν τα αποτελέσματα ή όταν ακόμη αρχίζουν να έρχονται σιγά σιγά λόγω της μακροθυμίας και του ελέους του Θεού, σιγά σιγά τα άσχημα αποτελέσματα,
Εκείνο που έχει σημασία είναι να βρούμε την αιτία του πράγματος. Οι γιατροί λένε να βρούμε το μικρόβιο. Να βρούμε τι είναι αυτό που φέρνει την αρρώστια. Τι είναι αυτό που χαλάει την καλή πορεία. Τι είναι αυτό το συγκεκριμένο που αν ζητήσουμε το αίμα του Χριστού και το βγάλει, πάλι θα είμαστε μέσα στην παρουσία του Θεού και στην ευλογία του Θεού. Ο Θεός να μας φωτίσει και θα μας φωτίσει, αρκεί εμείς να ανοίξουμε τα αυτιά μας, να ακούσουμε τι λέει το Πνεύμα στην Εκκλησία. Αμήν.